Στο απόγευμα θα γινόταν ο πρώτο απόπλου αυτού του πλοίου που θα μεταφέρει ε, βοήθεια στην Γάζα. Ε, πάει μεσημέρι σχεδόν. Ε, υπάρχει κάποια κινητικότητα. Κάτια, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι από καθυστέρηση σε καθυστέρηση ο απόπλου του Open Arms, το πλοίο που θα μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια προ την Γάζα, όπω ανέφερε και εσύ από χθε το απόγευμα που παρακολουθούμε και βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι Λάρνακα, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα τα οποία προκύπτουν και καθυστερούν την αναχώρηση του πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίε, νεότερε πληροφορίε, η καθυστέρηση τώρα φαίνεται να οφείλεται στο γεγονό ότι δεν είναι έτοιμη ακόμη η πλατφόρμα που κατασκευάζεται στην Γάζα για να υποδεχθεί ε, το φορτίο. Από πλευρά τη Κυπριακή Δημοκρατία, όπω έχουμε ενημερωθεί πριν από λίγα λεπτά, είναι όλα έτοιμα. Ωστόσο, υπάρχει αυτό το κόλλημα τώρα ότι ε, δεν έχει ακόμη τακτοποιηθεί η πλατφόρμα που κατασκευάζεται στην ε, Γάζα, ούτω ώστε μόλι ε, φτάσει το φορτίο εκεί ε, να ατύχει τη κατάλληλη υποδοχή. Από χθε, οι λόγοι που το κρατούσαν δεμένο είναι κάποια θέματα τεχνικά φύσεως αλλά όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια α, του εν λόγω πλοίου ε, τα οποία χειρίζεται η οργάνωση η οποία α, ανέλαβε την επιχείρηση διαθαλάσσης. Αυτό που έχω να πω α, τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατό το πλοίο εδώ όπου ήταν χθες. Έχει μετακινηθεί ε, έχριζε η μετακινησή του λόγω του ότι σήμερα θα στο λιμάνι της πόλη πλοία και θα εμπόδιζαν την όποια διελευσή του, οπότε έχει μεταφερθεί σε ένα άλλο σημείο στον ε, λιμένα, όμω ε, δεν είναι ορατό. Ε, έχουμε σίγουρα, γνωρίζουμε ότι το σκάφο μεταφέρει πλωτή πλατφόρμα, είναι φορτωμένο με 150 τόνου ανθρωπιστική βοήθεια, είναι τρόφιμα, νερό, κονσέρβε ε, και ήδη πρώτη ανάγκη στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού διαδρόμου αμάλθια. Υπάρχει ένα πλάνο ε, έτσι ώστε να επιτευχθεί εντός Τη ημέρα ε, η ροή βοήθεια προ την Γάζα. Αντιλαμβάνεστε κι εσεί ότι για λόγου ασφαλεία δεν κοινοποιείται η ακριβής ε, ώρα αναχώρησή του. Ωστόσο, εμεί είμαστε εδώ από την πρώτη στιγμή, καταγράφουμε. Μαζί μα είναι και δημοσιογράφοι από το εξωτερικό, από διάφορα μέσα του εξωτερικού, όπου καταγράφουν και αναμένουν και αυτοί, μα ρωτούν αν γνωρίζουμε κάτι από πλευρά τη Κυπριακή Δημοκρατία, τι ώρα mm -hmm. θα αναχωρήσει. Ήταν προγραμματισμένο για τι 8 σήμερα το πρωί, ήταν όλα έτοιμα. Ωστόσο, προέκυψε αυτό α, όσον αφορά α, την πλατφόρμα εκεί και τι διαδικασίε που γίνονται στην Γάζα για να Μπορεί να υποτεχθεί το φορτίο. Οπότε αν και αναμένουμε να δούμε. Ήταν στι 10, μεταφέρεται τώρα, είναι 11 και 10, και ακόμη. Είμαστε στην αναμονή τη έναρξη του σχεδίου Αμάλθεια, ούτω ώστε να πραγματοποιηθεί τελικά ο ανθρωπιστικό διάδρομο προ την Γάζα. Θα δούμε και στη συνέχεια το πολιτικό σκέλο αυτή τη πρωτοβουλία, Κατερίνα. Το θέμα είναι ότι το, το μόνο βέβαιο είναι ότι χρειάζεται 2-24 ώρα για να αφιχθεί στον προορισμό του. Αυτή την πλατφόρμα που ετοιμάζεται από πλευρά ΗΠΑ. Άρα ήταν αναμενόμενο. Πρέπει να υπάρχει κάτι για να αγκυροβολήσει το, το πλοίο, να μεταφερθεί η, η βοήθεια. Εξού και όλα αυτά που προκύπτουν, πέρα από τις αναφορές, πράσινο φως και όλα αυτά που συζητάμε, είναι να υπάρχει μια ασφαλής διαδρομή από την αρχή μέχρι και το τέλος αυτής της πορείας, χωρίς να χρειάζεται να, σταματήσει κάπου στη θάλασσα, γιατί δεν θα έχει κάπου να ξεφορτώσει αυτό το, πλοίο. Και περιμένουν κι άλλα στη σειρά, αντιλαμβάνομαι, η βοήθεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όσο πει το πλείσου, αυτή η βοήθεια. Σωστά, Κατερινά. Σωστά Κάτια, και όπω αναφέρει και εσύ, ναι θα χρειαστούν περίπου εφόσον ξεκινήσει το πλοίο τελικά από το λιμάνι τη Λάρνακα σήμερα. Θα χρειαστούν περίπου 2-24 ώρα μέχρι να φτάσει στη γάζα. Όμω είναι αυτά τα προβλήματα τα διαδικαστικά τη τεχνικής φύσεως, Αν θέλετε, καθώ και λόγου ασφαλείας. Απλά μιλάμε και για τροφή νερό και λοιπά, που είναι σε συνθήκε τέτοιέ, διότι θα διανύσουν και την απόσταση περίπου 48 ώρων. Είναι από χθε, αν όχι προχθέ φορτωμένα είναι εκτεθειμένα σε καιρικέ συνθήκε. Θα δούμε πώ θα πάει αυτό. Μα ενημερώνει Κατερίνα, αν κατά τη διάρκεια εκπομπή έχουμε αυτόν τον απόπλου. Σε χαιρετώ επί του παρόντο.